Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι προσφυγικές ροές και νομίζω ότι ο αριθμός των προσφύγων αυξάνεται προοδευτικά. Η Πολωνία είναι η χώρα που δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό των προσφύγων συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και νομίζω οι εικόνες που μεταδίδουμε όλες αυτές τις μέρες είναι ενδεικτικές, όπως και οι εικόνες εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Βλέπετε τώρα στα πλάνα μας με τη βοήθεια του Βασίλη του Βαφίδη και του Κώστα του Γούλα ότι συνεχώς καταφθάνει εδώ κόσμος. Μιλάμε για πλήθος κόσμου και αυτό το πράγμα συνεχίζεται επί 24ωρου βάσεως. Δεν σταματάει καθόλου. Τα λεωφορεία βλέπουμε εδώ ότι έρχονται από τα σύνορα, αδειάζουν τους πρόσφυγες και μετά περιμένουν να επιβιβάσουν κάποιους που θέλουν να αποχωρήσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι όσο η εμπόλεμη κατάσταση συνεχίζεται, όσο οι δυσκολίες παραμένουν, οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν μια τραγωδία. Το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να φύγουν από τον κίνδυνο. Μάζεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, προκειμένου να φύγουν άρον-άρον, όπως μας λένε, ταχύτατα, ιδιαίτερα γρήγορα. Και έτσι λοιπόν με μεγάλο κόπο και μετά από πολλές ώρες καθυστερήσεων λόγω της κατάστασης που επικρατεί κατάφεραν να φτάσουν στο συνοριακό σταθμό. Το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε απέχει 5 χιλιόμετρα από τον συνοριακό σταθμό και συνεπώς έχει επιστρατευτεί το συγκεκριμένο κτίριο για να αξιοποιηθεί για τους πρόσφυγες για να βρουν εκεί ένα κατάλημα. Και βλέπουμε εδώ το πλήθος του κόσμου που παραμένει στο σημείο και συνεχώς μπαίνουν νέοι άνθρωποι, μπαίνει καινούργιοι νέοι πρόσφυγες που καταφτάνουν στο συγκεκριμένο σημείο για να βρουν ένα καταφύγιο, για να βρουν μια ασφάλεια. Βέβαια η φασαρία που επικρατεί, η αγωνία των ανθρώπων αυτών είναι διάχυτη. Και εδώ είναι ένα μόνο από τα κτίρια που αξιοποιείται για να στεγάσει προσωρινά έστω τους πρόσφυγες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουν παραχωρηθεί και πολλοί άλλοι χώροι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο είναι μεγάλης έκτασης, πολλών τετραγωνικών και διατίθεται προκειμένου να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Φυσικά, με τις συνθήκες που είναι δυνατόν να υπάρξουν. Όταν βλέπουμε φυσικά χώρους, πολλά ράντζα στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο, κολλητά, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή την περίπτωση και συνεχώς σειραίουν και περισσότεροι. Και Αδαμαντία, βλέπουμε και εμείς όση ώρα μας μιλάς τις νέες προβλέψεις του ΟΗΕ Αδαμαντία που κάνουν λόγο για 1,5 εκατομμύριο ότι θα φτάσουν αριθμητικά οι πρόσφυγες μέσα σε 10 ημέρες πολέμου μέχρι αύριο, μέσα σε 11 ημέρες πολέμου μέχρι αύριο. Δυστυχώς έχουμε ακούσει και προγνώσεις που λένε για 5 εκατομμύρια και για 12 Ουκρανούς που θα είναι εκτοπισμένοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικά όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις και μας έχεις πει και σε άλλες σου συνδέσεις, Αδαμαντία, και για τις ελλείψεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε φάρμακα, διότι έχουν φύγει άρον-άρον για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου. Έχουν αρπάξει το παιδί τους, το κατοικίδιό τους, 2-3 πράγματα, κανένα ρούχο και έχουν φύγει άρον-άρον προκειμένου να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο για εκείνους και την οικογένειά τους. Φυσικά οι ανάγκες είναι πολλές και γι' αυτό το λόγο οι εθελοντές προσπαθούν και οι ίδιοι να κάνουν ό,τι μπορούν. Το ευτυχές είναι ότι έχουμε συναντήσει πολλούς εθελοντές. Φτάνουν άνθρωποι ακόμη και από άλλες χώρες για να βοηθήσουν την Ουκρανία. Περισσότερο ευαισθητοποιημένοι είναι πολίτες οι οποίοι είχαν κάποιους φίλους, είχαν ζήσει στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια και όπως χαρακτηριστικά μας λένε δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτωχοι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Ακόμη και όταν έβλεπαν στην τηλεόραση τις φρικιαστικές αυτές εικόνες του πολέμου, το να πεθαίνουν άνθρωποι, το να χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν θα μπορούσαν να μην είναι ευαισθητοποιημένοι και συνεπώς έφτασαν εδώ στο πολωνικό έδαφος σε μια προσπάθεια να προσφέρουν και να βοηθήσουν με ό,τι μέσο μπορούν. Τώρα όσο αφορά τα φάρμακα, διαπίστωσα σήμερα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ με το συνεργείο του Όπεν, τον Βασίλη του Βαφίδη και τον Κώστα το Γούλα, ότι για παράδειγμα είδαμε μια προσπάθεια από τη Γερμανία, ένα πούλμαν γεμάτο με κούτες από φάρμακα στο πλαίσιο μιας δωρεάς που έκανε γιατρός από τη Γερμανία. Και έφτασε λοιπόν μέχρι εδώ, μέχρι τα σύνορα της Πολωνίας και της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια όλα αυτά τα φάρμακα να φτάσουν στο πολωνικό έδαφος. Και όλο αυτό αποτελούσε μια ιδέα μιας κυρίας ουκρανικής καταγωγής η οποία όμως ζούσε αρκετό διάστημα στη Γερμανία και θα ήθελε να προσφέρει και ίδια, συνεπώς βρήκε αυτόν τον τρόπο. Με όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι εθελοντές εδώ,
προφανώς για να περάσει ένα φορτηγό, για να περάσει ένα πούλμαν στο ουκρανικό έδαφος υπό τέτοιες συνθήκες. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Παρ' όλα αυτά το προσπαθούν και δεν το βάζουν κάτω. Αυτό που προέχει βέβαια, όπως μας λένε και οι πρόσφυγες, είναι οι ζωές τους, η υγεία τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μαζί τους μικρά παιδιά από το χέρι, μωρά στο καρότσι, τα οποία ζουν υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό που τους απασχολεί έστω και λιγότερο είναι η περιουσία τους αυτήν την ώρα. Αυτό που τους απασχολεί περισσότερο και θεωρούν ότι αξίζει φυσικά είναι η ζωή τους, αλλά και το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχώς καταφθάνουν. Έχετε συναντήσει μαζί με τον Βασίλη Βαφίδη και τον Κώστα Γούλα ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε άμεση ανάγκη για ιατρική περίθαλψη, ανθρώπους ταλαιπωρημένους που έπρεπε να πάρουν τα φάρμακά τους, ήταν σε χειρότερη κατάσταση? Και αν ναι, τι έχει συμβεί με αυτούς? Υπάρχουν ειδικοί φόροι? Ναι. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται εδώ. Υπάρχουν συχνά κάποιες τέντες που έχουν στήσει οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε όποιον το έχει ανάγκη. Και όχι μόνο ο Ερυθρός Σταυρός, και άλλοι εθελοντές γιατροί. Έχω συναντήσει επίσης και πολλούς φοιτητές ιατρικής, που και αυτοί στο πλαίσιο λοιπόν της προσφοράς έχουν οργανωθεί και βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία στα διάφορα μέρη που υποδέχονται τους πρόσφυγες προκειμένου να βοηθήσουν. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Μάλιστα. Έχουμε δει δηλαδή ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στα συγκεκριμένα σημεία. Και γιατί δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους που έχουν ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, που και αυτοί υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια και άλλοι με χρόνια προβλήματα. Αλλά οι άνθρωποι εδώ για να φτάσουν έχουν εξαντληθεί. Είναι πολύ ωραίο το ταξίδι. Έχουν πάθει υποθερμία πάρα πολύ. Συνεπώς είναι άμεση η ανάγκη για πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Λοιπόν, Αδαμαντία, σε αφήνουμε. Θα σε δούμε τους άλλους σε λίγη ώρα από τώρα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.